της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ. Ο διακεκριμένος επιστήμονας, ο κύριος Ιωάννης Ιωαννίδης, είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, καλή σας ημέρα από την Κύπρο. Καλημέρα στη Λευκοσία, καλησπέρα από την Καλιφόρνια. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στην παρέα μας, διότι φαίνεται πως δεν θα ξεμπερδέψουμε εύκολα με αυτή την ιστορία. Εκεί που λέγαμε ότι πάμε καλά, ήρθε η Δέλτα, νέες ανησυχίες, λίγο πολύ το δουλέψαμε με τη Δέλτα, καθησυχάσαμε τον κόσμο, τώρα έρχεται η Όμικρον, ξανά στο πόδι όλοι, νέες ανησυχίες, προβληματισμοί. Δεν ξέρω αν σκεφτόμαστε, αν είναι καλύτερα να σκεφτόμαστε όχι το πώς θα ξεμπλέξουμε, πώς θα εξοικειωθούμε πλέον και να ζήσουμε παρέα με την πανδημία. Νομίζω ότι η εξοικείωση και το να ζήσουμε μαζί με την παρουσία αυτού του ιού είναι η ενδεικνυόμενη λύση. Ο ιός δεν φαίνεται ότι θα εξαφανιστεί. Έχει ήδη μολύνει δισεκατομμύρια ανθρώπων. Εξακολουθούμε να έχουμε ενεργότητα επιδημικών κυμάτων σε διαφορετικές χώρες, σε διαφορετικό βαθμό. Η Κύπρος δεν νομίζω ότι θα πρέπει να νιώθει κάποιος ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα. Έχει την κατάσταση υπό έλεγχο, ο αριθμός των θανάτων είναι πάρα πολύ μικρός. Mm-hmm. Είναι στα επίπεδα που βλέπουμε μια συνηθισμένη χρονιά ή ακόμα και λιγότερο. Υπάρχουν χώρες που έχουν πρόβλημα, η Ελλάδα δυστυχώς είναι μέσα σε αυτές. Η Δέλτα είναι μια πολύ μεταδοτική μορφή του ιού και φυσικά μολύνει πολλούς ανθρώπους, αλλά όταν έχουμε τα σωστά μέτρα, τη σωστή προστασία του πληθυσμού, πολύ καλή εμβολιαστική κάλυψη σε άτομα ειδικά μεγάλης ηλικίας και ευπαθή, δεν έχουμε να αντιμετωπίσουμε κάποιο σοβαρό πρόβλημα με μεγάλο αριθμό θανάτων και με πίεση στο σύστημα υγείας. Η Όμικρον είναι ακόμα νωρίς για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, ναι, αλλά δεν θα πρέπει να έχουμε πανικό. Είναι άλλη μια μετάλλαξη, έχει ήδη εμφανιστεί σε πάρα πολλές χώρες. Υποθέτω ότι και στις χώρες που δεν την έχουμε εντοπίσει, απλώς δεν έχουμε κάνει αρκετό έλεγχο, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν ελέγχουμε όλα τα περιστατικά και χάνουμε τη μεγάλη πλειοψηφία των ατόμων που έχουν μολυνθεί. Μέχρι τώρα φαίνεται ότι έχει μεταδοτικότητα. Αν έχει πολύ μεγαλύτερη από τη Δέλτα, τότε απλώς θα επικρατήσει και δυστυχώς δεν έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε γι' αυτό. Αλλά αν δεν είναι τόσο θανατηφόρος, και μέχρι τώρα δεν φαίνεται να είναι τόσο θανατηφόρος, και αν τα εμβόλια εξακολουθούν να έχουν καλή κάλυψη, και μέχρι τώρα αυτό φαίνεται να είναι έτσι, ναι, ή αν αναπτύξουμε νέα εμβόλια τα οποία είναι ακόμα πιο καλά προσαρμοσμένα στην Όμικρον, ακόμα και αν η Όμικρον φτάσει στην επιφάνεια και γίνει πιο επικρατής, δεν θα πρέπει να μας ανησυχεί. Θα πρέπει να ζήσουμε αυτό. Τόσα χρόνια ζούμε με αναπνευστικούς ιούς, οι οποίοι συνεχώς μεταλλάσσονται, και φυσικά αυτό δεν οδηγεί στο να καταστρέψουμε πλήρως τον κόσμο μας. Σωστό. Τώρα, κύριε καθηγητά, επειδή είναι καινούργια μετάλλαξη αυτή η Όμικρον, έχουμε κάποια στοιχεία πέρα από το γεγονός ότι έχουμε επαναλοιμώξεις, λέτε εσείς οι ειδικοί, και ότι μπορεί τα συμπτώματα να είναι μεταδοτική, αλλά τα συμπτώματα να είναι ήπια που να μοιάζουν περισσότερο με κρυολόγημα. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα έχουμε περισσότερους ασθενείς μεν, αλλά λιγότερο κίνδυνο? Αυτό είναι το πιο πιθανό σενάριο και φυσικά καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε προσεκτικά από την επιστημονική πλευρά, χωρίς να μεταδώσουμε πανικό στον γενικό πληθυσμό, γιατί δεν υπάρχει λόγος αυτή τη στιγμή, ναι, για πανικό στο ευρύτερο σύνολο του πληθυσμού. Η εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα είναι ότι είναι πολύ πιθανό όντως να έχουμε πολλά κρούσματα, τα οποία όμως να μην μεταφράζονται σε σοβαρά περιστατικά, ακόμα περισσότερο σε θανάτους, που είναι αυτό που δεν θέλουμε. Δηλαδή, το να έχουμε κάποιον να μολυνθεί αυτή τη στιγμή, μπορεί να έχουμε 4 δισεκατομμύρια μολύνσεων από την αρχή της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο ήδη. Άρα δεν είναι ότι ξαφνικά αποφασίσαμε ότι θέλουμε να προστατεύσουμε και να αποφύγουμε να έχουμε περισσότερες λοιμώξεις. Φυσικά δεν θέλω να έχουμε περισσότερες λοιμώξεις, αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Τι μπορούμε να πετύχουμε με τρόπο που να μπορούμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας και να διατηρήσουμε την υγεία μας σε όλες τις διαστάσεις. Σωστό. Τώρα, αυτή η πρόβλεψη που κάνετε, που είναι δυσίωνη, ότι μπορεί να έχουμε την άνοιξη περισσότερους θανάτους, αυτό που βασίζεται, κύριε καθηγητά? Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί. Για μια χώρα σαν την Κύπρο δεν είμαι απεσιόδοξος. Για μια χώρα σαν την Κύπρο είμαι, θα έλεγα, πολύ αισιόδοξος. Ναι. Νομίζω ότι έχει χειριστεί την πανδημία πολύ καλά από πλευράς επιδημιολογικής επιτήρησης. Η Κύπρος από πολύ νωρίς έκανε πολλά τεστ, συνεχίζει να κάνει πολλά τεστ. Έχει πολύ καλή εμβολιαστική κάλυψη, ειδικά στα κομμάτια του πληθυσμού τα οποία οδηγούν σε μεγάλο αριθμό θανάτων. Μάλιστα.
Άρα λοιπόν έχω κάθε λόγο να είμαι αισιόδοξος για την Κύπρο. Φυσικά η πανδημία μας έχει προκαλέσει εκπλήξεις συνεχώς, άρα δεν μπορεί κανένας να είναι 100% σίγουρος. Θα πρέπει να το παρακολουθούμε. Αλλά πιστεύω ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι η Κύπρος θα τα πάει πάρα πολύ καλά και το χειμώνα και την άνοιξη και νομίζω ότι πρακτικά έχει μπει ήδη σε αυτό που θα λέγαμε την ενδημική φάση. Μάλιστα. Δεν λέω το ίδιο για την Ελλάδα. Δυστυχώς η Ελλάδα έχει πολλούς περισσότερους ευπαθείς και ηλικιωμένους που είναι ανεμβολίαστοι. Έχει μείνει πίσω στην επιδημιολογική επιτήρηση, έχει άλλες λειτουργίες στα συστήματα υγείας που αγωνίζονται ηρωικά, αλλά δυστυχώς έχουν δύσκολες συνθήκες. Για την Ελλάδα δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Έχω δηλώσει ότι στην Ελλάδα φοβάμαι ότι μπορεί να φτάσουμε στις 25.000 νεκρούς μέχρι να τελειώσει η άνοιξη, να μπει το καλοκαίρι. Για την Κύπρο δεν έχω αυτή την εικόνα. Ναι. Νομίζω η εικόνα της Κύπρου ανήκει στις χώρες που τα πάνε πολύ καλά και πιστεύω και ελπίζω να συνεχίσουν να τα πάνε πάρα πολύ καλά. Κύριε καθηγητά, τώρα θέλω να δούμε μερικά ζητήματα τα οποία είναι στο τραπέζι. Υπάρχουν δικογνωμίες και ήθελα έτσι να το κουβεντιάσουμε μαζί. Το πρώτο θέμα είναι το εξής. Πρέπει να κάνουν το τεστ οι εμβολιασμένοι? Όπως το έχουμε συζητήσει και παλιότερα, υπάρχει μια παρανόηση σχετικά με τα εμβόλια και το τι ακριβώς κάνουν. Τα εμβόλια είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά στο να μειώνουν την πιθανότητα θανάτου και την πιθανότητα σοβαρής νόσησης. Για παράδειγμα, να χρειαστεί να μπει κάποιος στην μονάδα εντατικής παρακολούθησης. Έχουν μια μέτρια αποτελεσματικότητα μόνο στην ικανότητα να μην μολυνθεί κάποιος και κατά συνέπεια όσο το ίδιο να μολύνει και άλλους. Δεν είναι ότι είναι τελείως αναποτελεσματικά ως προς αυτό, έχουν κάποια αποτελεσματικότητα, όμως σε συνδυασμό με την μεγαλύτερη έκθεση των ατόμων που είναι εμβολιασμένοι, και το οποίο είναι λογικό, κάποιος που είναι εμβολιασμένος ξαναπαίρνει πάνω του και αρχίζει να κυκλοφορεί περισσότερο, να βλέπει περισσότερους ανθρώπους, να κάνει περισσότερες δραστηριότητες, δεν μπορώ να του πω να μείνει κλεισμένο στο σπίτι του, αλλά με το να έχει περισσότερες εκθέσεις, σημαίνει ότι ακόμα και αυτή η μέτρια αποτελεσματικότητα που έχουν τα εμβόλια προς τη διασπορά του ιού, λίγο πολύ χάνεται σε μεγάλο βαθμό. Yeah. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή, στις περισσότερες χώρες πιστεύω ότι έχουμε πάρα πολλά κρούσματα τα οποία δεν τα βλέπουμε καν, γιατί δεν κάνουμε τεστ ανάμεσα σε εμβολιασμένους. Οι άνθρωποι αυτοί περνάνε αυτή τη λίμωξη χωρίς συμπτώματα ή με ελάχιστα συμπτώματα. Παρόλα αυτά μπορεί σε ένα βαθμό να μεταδώσουν τη λίμωξη σε άλλους εμβολιασμένους ή σε κυρίως ανεμβολίαστους, οι οποίοι επίσης είναι ακάλυπτοι από την προστασία του εμβολίου ως προς την σοβαρή νόση και ως προς το θάνατο. Κατά συνέπεια, το να μην κάνουμε τεστ ή να κάνουμε επιλεκτικά τεστ μόνο στους ανεμβολίαστους επιτείνει αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα. Δημιουργεί δηλαδή μία παράταση του επιδημικού κύματος, το οποίο για μένα τους εμβολιασμένους δεν οδηγεί σε μεγάλους αριθμούς θανάτων, αν και αυτό επίσης είναι κάπως υποαίρεση, γιατί η αποτελεσματικότητα του εμβολίου δεν διαρκεί για πάντα, χάνεται με κάποιο βαθμό, συν τον χρόνο. Και ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα δημιουργεί στους ανεμβολίαστους, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αν μολυνθούν, ναι, από άλλους ανθρώπους να έχουν κάποια πιο άσχημη εξέλιξη. Άρα λοιπόν δεν πιστεύω ότι η στρατηγική που απομακρύνει τα τεστ από τους εμβολιασμένους όταν έχουμε ένα ενεργό επιδημικό κύμα είναι σωστή. Χρειάζεται κάποια προσοχή σε αυτό το σημείο. Νομίζω κάποιες χώρες την έχουν πατήσει, ειδικά η Ελλάδα νομίζω την πάτησε πολύ άσχημα ως προς αυτό το σημείο. Η Κύπρος, όπως είπα και πριν, έχει κάνει καλύτερα βήματα και έχει κάνει περισσότερα τεστ γενικότερα. Παρ' όλα αυτά έχει αυτή την διαφοροποίηση επίσης ανάμεσα σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους. Έχετε δίκιο τώρα, γιατί τώρα που μιλάμε, αυτές τις ημέρες ειδικά, μιλάμε για 80.000, 90.000 τεστ την ημέρα γίνονται. Έτσι, είναι μεγάλος ο αριθμός. Ακριβώς. Ακριβώς. Άρα λοιπόν έχουμε, ναι, έχουμε πολύ καλή εικόνα του πού βρίσκεται ο ιός και πού κυκλοφορεί με τόσο μεγάλο αριθμό τεστ. Κύριε καθηγητά, όσον αφορά τώρα αυτή την περίφημη τρίτη δόση ή αναμνηστική δόση, δεν ξέρω πώς αλλιώς λέγεται, αυτή είναι απαραίτητη να γίνει? Θα έλεγα ότι τα τεκμήρια που έχουμε είναι ισχυρά για άτομα τα οποία είναι νοσοκατασταλμένα και έχουν σοβαρά προβλήματα, γιατί αρκετοί από αυτούς δεν έχουν αναπτύξει καλή ανοσιακή απάντηση μετά από τις δύο δόσεις. Νομίζω ότι πιθανολογικά είναι επίσης καλή λύση για άτομα τα οποία έχουν υψηλό κίνδυνο όταν ξεκινάμε, πριν καν τον εμβολιασμό. Με τον εμβολιασμό με τις δύο δόσεις τους μειώνουμε τον κίνδυνο πάρα πολύ, αλλά εφόσον χάνεται σιγά σιγά η αποτελεσματικότητα, νομίζω ότι το να κάνουν κάποια τρίτη δόση
είναι μια λογική κίνηση. Η αποτελεσματικότητα σε απόλυτο μέγεθος και το όφελος σε απόλυτο μέγεθος μειώνεται όσο κατεβαίνουμε σε μικρότερες ηλικίες, σε άτομα χαμηλότερου κινδύνου, που εκεί πέρα πλέον δεν μπορώ να πω σε κάποιον να μην εμβολιαστεί, αλλά από την άλλη πλευρά μιλάμε για πολύ μικρές βελτιώσεις του προφίλ κινδύνου σε σχέση με το να μείνει κάποιος με τις δύο δόσεις. Ο άλλος παράγοντας είναι πόσο ενεργό είναι το επιδημικό κύμα. Αν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που δεν υπάρχει επιδημικό κύμα, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε κάτι να προφυλαχτούμε. Αν έχουμε ένα πολύ ενεργό επιδημικό κύμα και η πιθανότητα να μολυνθείς είναι μεγάλη, ή αν κάποιος είναι σε συνθήκες που λόγω της δραστηριότητάς του είναι σε πάρα πολύ μεγάλη έκθεση, άρα μεγάλη πιθανότητα να μολυνθεί, αυτό τροποποιεί και την αντίληψη για το πόσο τελικά απαραίτητη μπορεί να είναι αυτή η τρίτη δόση για αυτόν. Μάλιστα. Τώρα, ένα άλλο θέμα, το οποίο προέκυψε εσχάτως. Αν υποθέσουμε, και το έχουμε κουβεντιάσει πολύ, ότι κυρίως το πρόβλημα υπάρχει σε μεγάλες ηλικίες, τώρα μπαίνει στη ζωή μας και στην Κύπρο και σε άλλες χώρες, φαντάζομαι και στην Αμερική, ο εμβολιασμός παιδιών από την ηλικία των 5 ετών μέχρι τα 11. Ποια είναι η δική σας άποψη? Όταν μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για ελαχιστότατους κινδύνους από τον COVID-19 και φυσικά επίσης ελαχιστότατους κινδύνους από το εμβόλιο με βάση την εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα. Οι κλινικές δοκιμές που έχουν γίνει για παιδιά αυτής της ηλικίας είναι σχετικά μικρές. Μιλάμε για λίγες χιλιάδες παιδιών τα οποία έχουν μελετηθεί. Δεν φάνηκε να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το εμβόλιο. Η εικόνα που έχουμε για πιθανές παρενέργειες σιγά σιγά συγκεντρώνεται όσο κάποια παιδιά, κάποιοι γονείς διαλέγουν να κάνουν το εμβόλιο. Δεν φαίνεται να είναι αυτή τη στιγμή τόσο ανησυχητική. Η εικόνα που έχουμε από μεγαλύτερα παιδιά και από νέους ανθρώπους δείχνουν κάποιες παρενέργειες, οι οποίες στη ζυγαριά φαίνεται να είναι ασυνήθιστες. Και καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για πάρα πολύ μικρούς κινδύνους και για τα υπέρ και για τα κατά. Το διακριτικό μικροσκόπιο της επιδημιολογίας, όταν φτάνουμε σε τέτοιους κινδύνους, δεν έχει την ικανότητα να μας μιλήσει με ακρίβεια. Μιλάμε για κινδύνους οι οποίοι είναι πάρα πολύ σπάνιοι, τόσο για το να πάθεις κάτι από τον κορονοϊό σε αυτά τα παιδιά, όσο και το να έχεις κάποια παρενέργεια. Κατά συνέπεια, μπορούμε να πούμε στους γονείς να τους ενημερώσουμε τι είναι διαθέσιμο, τι έχει πάρει έγκριση, τι έχει περάσει από διάφορες ρυθμιστικές αρχές στην Ευρώπη, στην Αμερική, σε κάθε χώρα αντίστοιχα. Από εκεί και πέρα, νομίζω πρέπει να αποφασίσουν οι ίδιοι αν θέλουν να προχωρήσουν. Δεν θα πω σε κάποιον να μην το κάνει, αν θέλει να εμβολιάσει το παιδί του. Απ' την άλλη πλευρά, δεν θα πιέσω κάποιον να το κάνει, γιατί καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για εξαιρετικά χαμηλούς κινδύνους. Όταν μιλάμε βέβαια για εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά και για εκατομμύρια παιδιά στον κόσμο, μιλάμε για ένα δισεκατομμύριο παιδιά και περισσότερα, φυσικά θα έχουμε απώλειες, φυσικά θα έχουμε συνέπειες και από τον κορονοϊό και από τα εμβόλια αν χρησιμοποιηθούν, αλλά μέχρι τώρα ο αριθμός των θανάτων των παιδιών, όχι μόνο 5 με 11, αν κοιτάξουμε κάτω από 20. Από την αρχή της πανδημίας, 2 χρόνια, έχουμε χάσει περίπου 15.000 παιδιά. Μία συνηθισμένη χρονιά γρίπης, 2 χρονιές μάλλον, γιατί μιλάμε για 2 χρονιές, μιλάμε ο αντίστοιχος αριθμός είναι περίπου 30 με 200.000. Άρα λοιπόν ο κορονοϊός μας έχει κάνει και χάρη εντός εγωγικών στο να μην χτυπάει τα παιδιά τόσο πολύ. Από την άλλη πλευρά, το εμβόλιο δεν φαίνεται να είναι κάτι το οποίο έχει πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δαιμονοποιήσουμε, να πούμε ότι σκοτώνει ανθρώπους αβέρτα, όπως ακούμε δεξιά και αριστερά. Όλα αυτά φυσικά δεν έχουν σχέση με το τι δείχνουν αυτή τη στιγμή τα δεδομένα. Βέβαια, εδώ πέρα από τα εμβόλια που υπήρξε μεγάλη αντίδραση από γονείς, εδώ τώρα η αντίδραση επικεντρώνεται στη μάσκα, επειδή υπάρχει και απόφαση, ένα διάταγμα μάσκα και στα δημοτικά σχολεία. Και εδώ υπήρξε πολύ μεγάλη αντίδραση. Ήθελα ένα δικό σας σχόλιο. Η μάσκα στα δημοτικά σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Θεωρείτε ότι είναι ένα μέτρο που μπορεί να ωφελέσει, μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα? Τι εννοείτε, τι πιστεύετε εσείς? Πιστεύω ότι το μέτρο γίνεται με καλή πρόθεση. Τα δεδομένα που έχουμε για τις μάσκες, υπάρχουν 2 τυχιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές. Η μία δείχνει μη στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα, η άλλη δείχνει στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα. Αν τις κοιτάξει κάποιος πιο προσεκτικά, βλέπει ότι και οι δύο δείχνουν το ίδιο πράγμα. Μιλάνε για μια περίπου 10% μείωση του κινδύνου του να μολυνθείς με τη χρήση της μάσκας σε σχέση με μη χρήση της μάσκας, κάτω από ρεαλιστικές συνθήκες σε πληθυσμούς, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι άλλο πράγμα η θεωρητική χρήση της μάσκας, που θα ήταν τέλεια και θα την
έκανε ένα ρομπότ που ποτέ δεν θα άφηνε τη μάσκα του να κατεβεί, να φύγει, να χαλαρώσει λίγο, σε σχέση με το τι μπορούμε να πετύχουμε σε έναν πραγματικό πληθυσμό, πόσο μάλλον σε έναν πληθυσμό παιδιών. Η μία μελέτη, η οποία είχε και κάπως περισσότερα παιδιά, μάλιστα δεν έδειξε κάποια προστασία, ειδικά στην ομάδα των παιδιών. Η προστασία ήταν κάπως μεγαλύτερη στην ομάδα των πιο ηλικιωμένων. Μιλάμε λοιπόν για ένα μικρό όφελος, που αυτό θα πρέπει να ζυγιστεί, αν υπάρχει, που προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει, αλλά είναι μικρό, απέναντι στην συνολική ψυχολογία και στη συνολική λειτουργικότητα μιας τάξης και μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας, ειδικά για μικρά παιδιά. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σας δώσω απόλυτη θέση και πάντα είμαι της άποψης ότι σε κάθε χώρα θα πρέπει να κοιτάξει κάποιος τι λένε οι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με το θέμα και δίνουν μια σύσταση, παρά να προσπαθήσει να πει ότι εγώ τα ξέρω όλα και θα σας πω κάτι τελείως διαφορετικό. Ναι. Αλλά η δικιά μου η άποψη είναι ότι θα πρέπει να αποφύγουμε τις υπερβολές. Απ' την άλλη πλευρά θα πρέπει να αποφύγουμε επίσης τις συγκρουσιακές καταστάσεις και να έχουμε ανθρώπους συνεχώς να τσακώνονται σαν να είναι οπαδοί της μίας ή της άλλης θεωρίας. Καθηγητά, υπάρχει τώρα στην κοινωνία, έχει χαθεί η συνοχή της κοινωνίας. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχει χωριστεί ο κόσμος σε δύο στρατόπεδα, εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι. Αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί. Ειδικά μάλιστα σε μια χώρα σαν την Κύπρο, όπου τα έχει πάει πάρα πολύ καλά, όπως είπαμε από την αρχή, που έχει προχωρήσει πιθανότατα στην ενδημική φάση. Δεν μπορώ να σας αποκλείσω ότι κάποια στιγμή θα εμφανιστεί ένα νέο στέλεχος, το οποίο θα είναι φοβερό και τρομερό, αλλά γιατί να σκεφτούμε αρνητικά. Μπορεί η Όμικρον να είναι ακόμα καλύτερη από τη Δέλτα, καλύτερη των εισαγωγικών, με μικρότερη θνητότητα για παράδειγμα. Mm-hmm. Θα πρέπει να αποφύγουμε το διχασμό, θα πρέπει να αποφύγουμε την ένταση, θα πρέπει να αποφύγουμε τη σύγκρουση. Οι ερωτήσεις για τις οποίες γίνονται αυτές οι συγκρούσεις ανάμεσα σε διαφορετικούς ανθρώπους που πιστεύουν διαφορετικά πράγματα, για διαφορετικούς λόγους, είναι για πράγματα τα οποία είναι σχετικά μικρής σημασίας σε σχέση με τη συνολική εικόνα. Για παράδειγμα, τα παιδιά δεν είναι το κύριο πρόβλημα για τον κορονοϊό. Ο κορονοϊός μας έχει κάνει χάρη, όπως είπα πριν, ως προς τα παιδιά. Η μάσκα δεν αξίζει τον κόπο κάποιος να σκοτωθεί για το αν θα χρησιμοποιηθούν οι μάσκες. Προσωπικά χρησιμοποιώ μάσκες, αλλά δεν πρόκειται να πω ότι κάποιος είναι δολοφόνος αν πει ότι τα παιδιά του 6 χρονών θέλει να μην φοράνε μάσκα. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες δεν χρησιμοποιούν μάσκες στην εκπαίδευση και τα έχουν πάει εξαιρετικά καλά επίσης. Υπάρχουν άλλες οι οποίες έχουν πολύ πιο αυστηρά μέτρα. Θα πρέπει να δείξουμε κάποια κατανόηση, κάποια αλληλοκατανόηση και να αποφύγουμε τις εντάσεις τώρα που έχουμε περάσει δύο πολύ δύσκολα χρόνια με σκληρούς περιορισμούς, με κάποιους από τους περιορισμούς τελείως παράλογους και ίσως και καταστρεπτικούς για χίλια άλλα δύο πράγματα, για την κοινωνία, για την οικονομία, για την υγεία γενικότερα. Όπως είναι το lockdown, έτσι, όπως είναι το lockdown, αυτά τα περίφημα. Ακριβώς. Θα πρέπει να αποφύγουμε την ένταση και να δείξουμε κατανόηση σε όλους. Όλοι έχουν τις προτιμήσεις τους, όλοι έχουν τις δικές τους θεωρίες. Κάποιες είναι εντελώς λάθος, κάποιες άλλες είναι σωστές. Υπάρχει αρκετή γκρίζα ζώνη ανάμεσα σε αυτά τα δύο κομμάτια, ειδικά όταν πηγαίνουμε σε ερωτήσεις αυτού του τύπου. Καλό είναι να μην καταστρέψουμε την κοινωνική συνοχή, γιατί μετά όλα θα πάνε στράφη. Τώρα, ένα κορυφαίο ζήτημα θεωρώ και για επιστήμονες αλλά και για την κοινωνία είναι αυτό το παράθυρο που έχει ανοίξει, τουλάχιστον στην Ευρώπη, για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Ήθελα τη δική σας άποψη. Γιατί φαίνεται ότι προς τα εκεί τίνουν τα πράγματα, να γίνει υποχρεωτικός εμβολιασμός. Στην Ελλάδα, το είδατε κι εσείς, πάνω από τα 60 είναι υποχρεωτικός εμβολιασμός, πληρώνει και πρόστιμο αυτός που θα πάει να εμβολιαστεί. Τώρα, το συζητάνε στην Ευρώπη για ευρύτερα θέμα υποχρεωτικού εμβολιασμού. Προσωπικά δεν είμαι υπέρ του υποχρεωτικού εμβολιασμού. Νομίζω ότι δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από ό,τι λύνει. Είμαι υπέρ του εμβολιασμού. Μάλιστα, όταν μιλάμε για άτομα πάνω από 60 ετών, θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος να μην εμβολιαστούν. Μιλάγαμε πριν για τα παιδιά, που μιλάμε για απειροελάχιστους κινδύνους, που καλά-καλά δεν μπορούμε να τους μετρήσουμε, τόσο μικροί. Στους ανθρώπους πάνω από 60 ετών, ο κορονοϊός είναι μια απειλή. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει από την αρχή. Η ομάδα μου το περιέγραψε από τις πρώτες και φάγαμε πάρα πολύ κριτική γι' αυτό. Αλλά νομίζω πλέον έχει γίνει αποδεκτό ότι είναι μια νόσος η οποία έχει μεγάλη διαστρωμάτωση κινδύνου. Άρα λοιπόν, πάνω από 60 είναι τεράστιο λάθος να μην εμβολιαστεί κάποιος, όπως και κάποιος ο οποίος έχει σοβαρά προβλήματα υγείας. Είναι επίσης τεράστιο λάθος να μην εμβολιαστεί. Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός δεν πετυχαίνει, πιστεύω, αυτό που θέλουμε. Δημιουργεί περισσότερα προβλήματα, δημιουργεί ανθρώπους οι οποίοι
ήδη είναι καταπονημένοι μετά από 2 χρόνια. Πολλοί από αυτούς έχουν καταστραφεί κοινωνικά, οικονομικά, ψυχολογικά, σε άλλες διαστάσεις υγείας τους. Πάνω σε αυτό έρχεται κερασάκι να τους ρίχνουμε πρόστιμα, να τους ρίχνουμε την αίσθηση της περιθωριοποίησης, να χάνουν τις δουλειές τους, να πρέπει να γίνουν ακόμα πιο περιθωριοποιημένοι. Είναι τελείως λάθος από την κλασική φιλοσοφία της δημόσιας υγείας που λέει ότι θα πρέπει να προστατεύσεις περισσότερο τους πιο ασθενείς, τους πιο ευάλωτους, αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Μάλιστα. Οι ανεμβολίαστοι είναι αυτοί που είναι οι πιο ασθενείς. Το να τους περιθωριοποιήσουμε, το να τους χτυπήσουμε, το να τους πούμε ότι είναι χαζοί, ηλίθιοι, ότι καταστρέφουν την κοινωνία, ότι είναι αντικοινωνικά στοιχεία, είναι μια καταστρεπτική συνταγή, είναι μια απάνθρωπη συνταγή, η οποία διαρριγνύει τελείως και την κοινωνική συνοχή και την πίστη και την εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στον πολίτη και στους θεσμούς της δημόσιας υγείας. Πλέον η δημόσια υγεία δεν φαίνεται σαν να είναι κάτι που τον προστατεύει, αλλά κάτι που τον καταπιέζει, κάτι που τον υποχρεώνει, κάτι που τον βάζει, τον στείνει στον τοίχο κατά κάποιο τρόπο. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει αντίδραση. Έτσι είναι λογικό αυτό. Ακριβώς. Και καταλαβαίνετε ότι η αντίδραση και όλα αυτά που βλέπουμε να γίνονται δεν βοηθούν να ξεπεράσουμε την πανδημία. Ναι. Την πανδημία θα την έχουμε ξεπεράσει αφενός όταν ο αριθμός των θανάτων είναι σε ένα σημείο που ήταν πριν ξεκινήσει, που αυτή τη στιγμή στην Κύπρο είμαστε σε αυτό το σημείο. Η Κύπρος πρακτικά ποτέ δεν ξεπέρασε τα συνηθισμένα επίπεδα γιατί έκανε πολύ καλή διαχείριση, αλλά αυτή τη στιγμή η Κύπρος μπορεί να είναι σε αυτή την κατηγορία άνετα. Αλλά επίσης θα πρέπει να διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή, να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας, να μην έχουμε παράλογα μέτρα και να μην έχουμε αυτή την ένταση. Αν υπάρχουν αυτά, ακόμα και με 0 θανάτους, η πανδημία θα συνεχίσει να είναι μαζί μας. Έχετε δίκιο. Κατά κάποιο τρόπο. Έχετε δίκιο. Πέστε μου κάτι, με όλα αυτά που συμβαίνουν, που έχουμε στο τραπέζι, που μπορεί να έρθουν, βλέπετε σύντομα επιστροφή στην κανονικότητα? Εξαρτάται από εμάς. Η Κύπρος και πολλές άλλες χώρες θα μπορούσαν να έχουν γυρίσει πρακτικά πλήρως στην κανονικότητα. Είναι ζήτημα ψυχολογίας, είναι ζήτημα του πώς όλοι μαζί θα ρίξουμε τους τόνους, όλοι μαζί θα πούμε ότι εντάξει, ξέρουμε, υπήρχε ένα πρόβλημα, ένα σοβαρό πρόβλημα, το αντιμετωπίσαμε καλά, προχωρούμε. Πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν μπορούμε να ανακυκλωνόμαστε μέσα σε αυτές τις τραγικές καταστάσεις παρανόησης και αλληλοσπαραγμού λίγο πολύ. Έτσι. Η Κύπρος και άλλες χώρες θα πρέπει να προχωρήσουν. Κάποιες άλλες χώρες σαν την Ελλάδα πρέπει ακόμα να κάνουν κάποια βήματα, να σβήσουν τη φωτιά, η οποία καίει ακόμα. Αλλά ακόμα και εκεί πιστεύω ότι εκτός αν γίνουν τα πράγματα τελείως λανθασμένα, θα πρέπει μέχρι την άνοιξη να έχει σβήσει αυτή η φωτιά. Αμήν. Μακάρι, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ για ακόμη μια φορά έτσι για την παρουσία στην εκπομπή. Χαρά μας και τιμή μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Εύχομαι τα καλύτερα. Να είστε καλά.